Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές. Μεγάλο παιχνίδι, δύο σπουδαίες ομάδες, οι κατά τεκμήριο κορυφαίες ομάδες τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ που έχουν τις ίδιες. Να κερδίσει ο καλύτερος όπως σας είπα και να γίνει μια πολύ ωραία γιορτή που κερδισμένο θα βγει το άθλημα. Μάλιστα. Κύριε Καρανάκη, έχοντας κατακτήσει, όπως είπαμε και νωρίτερα, 8 κύπελα Ελλάδος, 7 αντρών και 1 γυναικών με την ορμή εδώ μια ομάδα της Πάτρας, στον ένα χρόνο παραμονή σας στο γυναικείο χάντμπολ. Ποιο είναι το μυστικό αλήθεια για μια ομάδα για να καταφέρει να κερδίσει ένα τέτοιο τρόπαιο, καθώς είναι ένας αγώνας νοκάουτ? Νίκο, μυστικό δεν υπάρχει. Είναι ένας σταθμός πολύ ωραίος. Αυτό είναι η διαφορά του πρωταθλήματος. Για να φτάσει σε τελικό, κοιτάς να παίξεις ένα παιχνίδι. Είσαι ευνοημένος με κλήρωση ή όχι. Τα τελευταία χρόνια είχαμε συνηθίσει να γίνει το θεσμό σε Final Four. Αυτή τη στιγμή έχουμε κατευθείαν τον τελικό. Επομένως, έχει μια διαφορετικότητα. Στο Final Four κοιτάς να πας στον τελικό. Στόχος είναι να μπεις να παίξεις στον τελικό που είναι γιορτή. Ενώ τώρα λες έχω φτάσει στον τελικό και να μην είμαι απλώς να γραφτώ σαν φιναλίστ, απλώς να γίνω κυπελούχος. Και όπως είπατε πολύ σωστά, πριν 13 χρόνια είχε να γίνει τελικός απλός, γινόταν Final Four, μάλλον για οικονομικός λόγος η Ομοσπονδία προτίμησε να κάνει έναν μονό τελικό και αυτός ο τελικός διεξάγεται εδώ στην Πάτρα και οι δύο ομάδες είναι έτοιμες να ξεκινήσουν, άλλαξαν και πάγκους μάλιστα μετά την κλήρωση, άλλαξαν πάγκους, ο ΠΑΟΚ θα κάτσει προς την πλευρά των οπαδών της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο και στο δεύτερο ημίχρονο βέβαια οι δύο ομάδες θα αλλάξουν. Κοιτώντας την κλήρωση ο κάθε προπονητής έχει το στόχο του να βάλει στο πρώτο ημίχρονο την άμυνά του στην πλευρά από όπου δεύτερο θα δούμε. Μάλιστα. Να πούμε ότι η ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου δεν είναι άλλος από τον Γιώργο Μαυρόπουλο, ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες που έχει αλλιεύσει από τους πάγκους των δύο ομάδων. Γιώργο, καλησπέρα και σε σένα. Νίκο Κόουτς, πριν από το παιχνίδι αλλιεύσαμε κάποιες εντυπώσεις των προπονητών, κάποιες, αν θέλεις, πρώτες δηλώσεις, off the record βέβαια, για το ποια ομάδα πιστεύουν ότι θα κερδίσει. Από πλευρά της ΑΕΚ, ο Γιάννης Αρβανίτης είπε ότι είναι πολύ σημαντικό το πόσο καλή άμυνα θα παίξει κάθε ομάδα, σκληρή, πειθαρχημένη άμυνα και βέβαια πόσο θα μπορέσει να εκμεταλλευτεί τις αντεπιθέσεις, πόσο εύστοχη θα είναι μια ομάδα στις αντεπιθέσεις. Από την πλευρά του, ο Στέλιος Ιετίων είπε ότι θα κριθεί το παιχνίδι στο πόσο πρεσιλωμένη θα είναι μια ομάδα, πόσο συγκεντρωμένοι θα είναι οι παίκτες των δύο ομάδων και πόσο θα βρεθούν σε καλή μέρα, καθώς το παιχνίδι είναι για τον ίδιο 50-50. Και οι δύο ομάδες έχουν πλεονεκτήματα και οι δύο έχουν μειονεκτήματα και το θέμα είναι να μπορέσουν να βγάλουν το καλό τους σε αυτό σήμερα σε ένα παιχνίδι με ιδιαιτερότητες. Βέβαια, μην ξεχάσουμε να τονίσουμε ότι οι δύο αρχηγοί των ομάδων έκαναν έκκληση στον κόσμο να αποφύγει τις ακραίες εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, έγιναν κάποια πράγματα που βέβαια δυσαρεστούν και τους φιλάθλους που βρίσκονται εδώ και όσους αγαπάνε το άθλημα. Ένας φιλάθλος της ΑΕΚ έπεσε από υψόμετρο από την κερκίδα με 4-5 μέτρα. Είπαμε για αυτό, το είπαμε. Ένα αυτό βέβαια και ο Τοπαλίδης που αντάλλαξε. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει η αναμέτρηση. Το μόνο που δεν αναφερθήκαμε είναι δύο διαιτητές. Είναι ο Ανδρέας Μπέτμαν από το σύνδεσμο της Ξάνθης. Τρίτος τελικός για τον κύριο Μπέτμαν. Ενώ ο δεύτερος διαιτητής είναι ο Μιχάλης Ζαφερόπουλος από τη Βέρεια. Τρίτος τελικός. Έχει παίξει δύο με τον Μπέτμαν και έναν με το παλιότερο με τον κύριο Χαριτονίδη ως διαιτητές. Όλα έτοιμα να ξεκινήσει η αναμέτρηση. 300 επαναλαμβάνω τελικός του κυπέλλου Ελλάδας στο χάρτο των Ανδρών. Η Άκη στην πρώτη επίθεση. Τσαούς για τον Μπακαούκα. Τσαούς και πάλι. Παπαδόπουλος, ο Μαξίμοβης, ο Σέρβος και ο Γεωργιάδης. Αυτοί είναι οι παίκτες με τερματοφύλακα τον Κουλούρη κατά τα κολπός του Κερκυραίου, goalkeeper της Ένωσης. Κουλούρης που είναι ο πρώτος σε κατακτήσεις κυπέλων, καθώς έχει κατακτήσει δύο κύπελα με τον Αθηναϊκό και ένα με την ΑΕΚ βέβαια, τις Έρες. Τα δύο μάλιστα. Το σωστό είναι αυτό το σκορ. 1-2 η ΑΕΚ λοιπόν είναι μπροστά στο ξεκίνημα του 30ου τελικού που σας προσφέρει ζωντανά από την Πάτρα η Έτρια.
η ΕΡΤ κοντά σε όλα τα μεγάλα αθλητικά γεγονότα, βέβαια με κορύφωση των μεταδόσεων το καλοκαίρι, όπου θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από τις συμμετοχές της ΕΡΤ τόσο το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου, όσο και βέβαια τη μεγάλη γιορτή του αθλητισμού που δεν είναι άλλη από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου τον Αύγουστο. Στο παιχνίδι μας Αγγελόφσκι, πρώην πρώτη του Πανελληνίου, γυρίζει για τον Πετρίδη. Αυτό θα βγάλει για τον Σεβαστίδη. Και πάλι Πετρίδη. Η μπάλα θα φτάσει στο Κοκόνη που δεν καταφέρει να κάνει κοντρόλ. Κλέβει ο Κοκολοδημητράκης και αφήνει για τον Παπαδόπουλο. Δεν περνάει ο αφηνιδιασμό τη ΣΑΚ. Ο Τσαό όμω καταφέρνει, κρατάει την κατοχή την μπάλα. Λάθο από τον Παπαδόπουλο. Κατοχή γυρίζει στον Πάο. Σεβαστίδη. Αφήνει και τον τερματοφύλακά του, τον Γουρδούμη. Σεβαστίδη και πάλι καλό σου τόπο με αυτό. Γκολ για τον Πάο 2-2. 3 και 15 από την έναρξη, 2-2 ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στο γήπεδο, μακάρι να συνεχιστεί σε αυτά τα κόσμια αθλητικά πλαίσια η αναμέτρηση. Ο αρχηγός της Ένωσης, ο Μπακάουγας, γυρίζει για τον Τζάουσι. Παπαδόπουλος Μαξίμοβιτς και Γεωργιάδης. Γιώργος Παπαδόπουλος, εδώ playmaker της Ένωσης. Και πάλι Παπαδόπουλος για τον Μαξίμοβιτς, την πρώτη χρονιά στο ρόστερ της ΑΕΚ, η ΑΕΚ που είναι η περσινή πρωταθλήτρια, μην το ξεχνάμε αυτό. Μάλιστα απέκλεισε, ενώ φεύγει ο Ιωαννίδης στον εφηλιασμό, μόνος του με τον Κουλούρη και γκολ για τον ΠΑΟΚ. Για πρώτη φορά μπροστά ο ΠΑΟΚ 3-2. 4 λεπτά συμπληρώνονται στην Πάτρα. Ενθουσιασμός βέβαια στην εξέδρα των φιλάθλων του ΠΑΟΚ μετά τον γκολ που σκόραρε ο Ιωαννίδης στον εφηλιασμό και φέρνει τον ΠΑΟΚ για πρώτη φορά προηγούμενο. Παπαδόπουλος, Σαούσης, Μαξίμοβιτς και πάλι Παπαδόπουλος. Προσπαθεί να επιτεθεί, φάουλ και κίτρινη κάρτα. Δείχνει αμέσως ο Μπέτμαν στο Αποστολίδη. Πολύ ψηλά παίζει νομίζω η άμυνα του ΠΑΟΚ, κύριε Κάνα. Ναι, αυτό ακριβώς δεν είπα για την άμυνα του ΠΑΟΚ. Το ΠΑΟΚ τον έχουμε συνηθίσει και σε 6-0 άμυνα. Αλλά και σε 5-1 αυτή τη στιγμή παίζει μια προωθημένη 3-2-1 με το Τζακίρι μπροστά και τον Αποστολίδη. Αυτό είπα και στην κλήρωση στην αρχή, ότι πιστεύω ότι ο Γιάννης Αρβανίτης πρέπει να έχει διαλέξει διαφορετικό γήπεδο, ούτως ώστε επειδή ο ΠΑΟΚ έχει δύο αλλαγές άμυνα επίθεση, τον Αγγελόφσκι με τον Σεβαστίδη να του βάζει στην επίθεση και στην άμυνα να αλλάζει τον Μπαλάσκα με τον Αποστολίδη. Αυτό θέλω, πιστεύω ότι κοιτάει δεύτερο μήχρονο που τους έχει πιο μακριά τον Αγγελόφσκι να το εκμεταλλευτεί, πιστεύω. Ο ΠΑΟΚ που ξεκίνησε κάτω από τα κολπούς με τον Κουργούμη, δεν επέλεξε τον Γνέζεβιτς ο κύριος Στέλιος Ιετίων, ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Διαδέχθηκε, ήταν επί σειρά ετών συνεργάτης του Σερεκίδη. Ο Σερεκίδης που συνεχίζει στη ΧΑΝ. Μαξίμοβιτς θα χάσει το ένα σίγουρο γκολ, αλλά έχουμε πέναλτι και ξανά και τι έδωσε. Νομίζω πέναλτι και κίτρινη κάρτα, ναι. Στον Ιωαννίδη. Έχουμε πέναντι λοιπόν και ευκαιρία για την Ένωση με τον αρχηγό της, τον Χριστόδωρο Μπακαγόπα, να ισοφορήσει. Έχουμε και δίλεπτη αποβολή. Έχουμε και δίλεπτη, είναι παίχτη λιγότερο λοιπόν, θα συνεχίσει τα επόμενα λεπτά ο ΠΑΟ. Πέντε και 38 έχουν περάσει από την έναρξη της αναμέτρησης. Είναι ο 300ος τελικός του κυπέλου Ελλάδος. Και γκολ για την ΑΕΚ που ισοβαρίζει. 3-3. Ένας τελικός πραγματικά αντάξιος της ιστορίας, του ονόματος των δύο ομάδων και της ποιότητας που διαθέτουν. Πόντο γκολ πάνε. Οι ομάδες χέρι-χέρι θα λέει κανένας, συμπαθίζουν το σκορ. Χωρίς καμία από τις δύο να καταφέρει να ξεφύγει τουλάχιστον το ξεκίνημα. Αποστολίδης. Γυρίζει για τον Πετρίδη. Λέμε και του ΠΑΟΚ, αφήνει και πάλι για τον Αποστολίδη. Τσακίρης. Σεβαστίδης. Φάουλ εδώ, από που βγήκε ψηλά. Και μια διακοπή. Εδώ βλέπετε το Κοκολοδημητράκη και το φάουλ που κάνει στον Σεβαστίδη. Ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Ενώ όλα έτοιμα, Πετρίδης αλλάζει για τον Αποστολίδη. Τσακίρης με τον Μπακαγόπουλο αντίπαλο. Αφήνει για τον Αγγελόφσκι, αυτός για τον Πετρίδη. Πετρίδης για τον Αποστολίδη και αυτός για τον Σεβαστίδη. Με το νούμερο 4 ο Απόστολος Ανδρέας Μπαλάσκας. Με ένα παίκτη παραπάνω πάω, έτσι. Ναι, ναι.
Όχι, έχει δίνει και ο Κεσίδης. Έχει και ο Κεσίδης δίνει, είναι στα ίσα οι ομάδες από 6 παίκτες. Παίζουν 5 εντός παιδιάς και οι τερματοφύλακες. Γκολ τώρα από τον Πετρίδη. Όχι τελικά. Υπάρχει ένας αναβρασμός στην γραμματεία και υπήρχε χαρτί. Τώρα είναι 6 με 5. Υπήρχε χαρτί στην γραμματεία, το οποίο μάλλον είχε ξεχαστεί από νωρίτερα. 11-43, 6-6. Ένα μεγάλο παιχνίδι, ένας μεγάλος τελικός. Ανάμεσα στην ομάδα που βρίσκεται στη δεύτερη και τρίτη θέση του πρωταθλήματος, εκεί όπου ο Διομήδης εξεφύγει και μόνο με ένα θαύμα θα ευελπιστούν οι αντίπαλοι ότι μπορούν να τον πιάσουν στα play-off, καθώς έχει αποκτήσει τεράστια διαφορά η ομάδα του Άργους, που για πρώτη φορά, από ό,τι φαίνεται, θα καταφέρει να στεφτεί πρωταθλήτρια. Αν τα καταφέρει, βέβαια, θα είναι μια εξαιρετική επιτυχία. Ο Διομήδης, ο οποίος αναχώρησε σήμερα για την Ελβετία, όπου αύριο παίζει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Διομήδης, ο οποίος είναι άλλωστε η μοναδική ελληνική ομάδα που συνεχίζει στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Συνεχίζει το Challenge Cup, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει στην Λουκέρνη την Κρίες. 6-6, 12 λεπτά από την έναρξη του παιχνιδιού. Οι δύο ομάδες συμβαδίζουν στο σκόρο, ο ΠΑΟΚ είναι στην επίθεση. Σεβαστίδης. Αφήνει και τον Πετρίδη, ωραία. Πάσα για τον πίποτε, δεν την καταλαβαίνει όμως ο Κοκκόνης. Θα πάει χαμένη αυτή η ασίστ του Πετρίδη. Επίθεση πλέον για την ΑΕΚ. Αλλαγές για την άμυνα, περνάει ο Κεσίδης και Αποστολίδης. Κάθεται για λίγο στον πάγκο ο Κοκκόνης με τον Σεβαστίδη. Ο Παδόπουλος. Εντυπωσιακό γκολ νωρίτερα, σκόραρε. Εκμόμορφο θέαμα πάντως μέχρι τώρα. Και μπορεί να είναι σκληρά τα μαρκαρίσματα, αλλά όχι αντιαθλητικά. Γεωργιάδης, τρομερό γκολ, φοβερό γκολ από τον εξτρέμ της ΑΕΚ. Μερκυραίος άσος της Ένωσης, δεύτερη του χρονιά με την κίτρινη φανέλα, ο Γεωργιάδης. Έχουμε... Τελείωσε και το δίλεπτο της ΑΕΚ και παίζουμε τώρα 6-2-6. Έχουμε πρόσχερη διακόπη για να σκουπιστεί το Τάραφλεξ. Καθώς κάποιο ιδρωμένο κορμί έπεσε νωρίτερα κάτω. Εδώ βλέπετε σε πρώτο πλάνο τον Δημήτρη Τσακίρη. Παίκτης του ΠΑΟΚ με την κόμη του εκεί, βλέπετε, καλοκτενισμένος. Ο Τσακίρης. Το 9 ετών είναι ψηφίσει 86, πρώην παίκτης του Φίλιππου Βέριας, του Κιλκής, πριν καταλήξει το 2008 στον ΠΑΟΚ. Πετρίδης. Αγγελόφσκι. Και πάλι Τσακίρης. Αγγελόφσκι για τον Πετρίδη. Έχει περάσει ο Βακάλης στη θέση του Παπαδόπουλου, στη θέση playmaker για την Ένωση. Αγγελόφσκι. Και πάλι ο Σεβαστίδης με προσποίηση. Θα βγάλει ο Κουλούρης. Η ΑΕΚ που έχει ένα μεγάλο όπλο, τους δύο της τερματοφύλακες, που είναι πολύ ψηλό επίπεδο. Καφάτος και Κουλούρης. Άλλωστε είναι βασική εν ενεργεία διεθνείς παίκτες. Σαούσης. Με τον Μαξίμοβιτς. Σαούσης. Βγήκε να κλέψει εκεί, αλλά καταλαβαίνετε φάουλ. Έξυπνη ενέργεια που έκανε ο Κεσίδης. Αλλά οι διαιτητές στην προσπάθεια να κλέψει ο παίκτης του ΠΑΟΚ καταλαβαίνουν φάουλ. Εδώ βλέπετε το Τζαφερόπουλο. Ο Γκάλης Τζαφερόπουλος, είπαμε, ένας διαιτητής από μια πόλη που έχει ταυτιστεί τα τελευταία χρόνια, άλλα χρόνια με το Χάμπλ και μιλάμε βέβαια για την Βέρεια και τον Φίλιππο, που μπορεί να είναι η ομάδα του παρελθόντος, αλλά αποτελεί πάντα μια μεγάλη δύναμη. Βήματα εδώ καταλογίζονται. Άλλωστε ο Φίλιππος μαζί με τον επίσης παλαιποτέ αυτοκράτορα του ελληνικού χάντμπολ, τον Ιωνικό της Νέας Φιλαδέλφειας, είναι η ομάδα με τις περισσότερες τίτλους, με 5 κατακτήσεις κάθε μια. Ο Κολοκυμητάκης κλέβει και βγάζει τον ενθουσιασμό, αλλά η πάσα κλέβει ο Πετρίδης εντυπωσιακά από τον Μπακαούγα και μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Παλάσκας για τον Τσακίρη. Δεν μπορεί να σκοράρει. Πέναλτι και δίλεπτο. Δίλεπτη αποβολή και πέναλτι στη Ζαούση, Μαρκάρισμα από πίσω ήταν. Κάτι που είδε ο Τζαφερόπουλος και βέβαια καταλογίζει. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να εμφανίσει για ακόμη μια φορά. 6-7 προηγείται η ΑΕΚ. 14-34 μετά την έναρξη του πρώτου μέρους. Και ο Δημήτρης Τσακίρης είναι αυτός που για ακόμη μια φορά θα τεθεί αντιμέτωπος απέναντι στον Ευγένιο Κολούρη. Να εδώ και ο ΠΑΟΚ ΣΑΕΚ με τον Τζαούση που πήρε το δίλεπτο. Πάλι Σαούσης από τους Αγίους Αναργύρους, ξεκίνησε την καριέρα του στο Λεωνίδα. Ο Τσακίρης θα σκοράρει και ισοφαρίζει 7-7.
Βακάλης, Μαξίμοβιτς, Γεωργιάδης, Μαξίμοβιτς, Βακάλης και Γιαννόπουλος που πέρασε πριν από λίγο για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Στη θέση playmaker ο Βακάλης. Βγάζει για τον Γιαννόπουλο. Και αυτός βέβαια, αρκετοί παίκτες της ΣΑΕΚ αλλά και ο προπονητής της προέρχονται από την ομάδα που αναφερθήκαμε νωρίτερα, τον ελληνικό της Νέας Φιλαδέλφειας. Βέβαια, αυτή η ομάδα που κυριαρχεί τα τελευταία χρόνια και έχει πρωταγωνιστικό ρόλο είναι η ΑΕΚ πλέον. Γενικώς, που έχει βγάλει πάντως πάρα πολύ μεγάλους παίκτες και έχει τοποθετήσει χρόνια τώρα με βέβαια πρωτεργάτη τον Τάσο Δανίλο, έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει πολλά και θα λέγει κανείς ότι είναι ο πατριάρχης. Γκολ για τον ΠΑΟΚ και προβάδισμα για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Το γκολ του Παλάσκα ή του Ιωαννίδη. Ο Παλάσκας ήταν. 8-7 ο ΠΑΟΚ. Μαξίμοβιτς. Γεργιάδης. Μακαλής. Γυρίζουν οι παίκτες ΣΑΕΚ, προσπαθούν να οργανώσουν και τον χρόνο προκειμένου να λήξει το δίλεπτο καθώς παίζουν με παίκτη λιγότερο από τη δίλεπτη από πολύ νωρίτερα του Φάνης Αούση. Μαξίμοβιτς αφήνει για τον Βακάλι. Το σουτ του Μαξίμοβιτς. Έχουμε φάουλ και η κατοχή θα παραμείνει στην ομάδα ΣΑΕΚ. Ο Βακάλης θα παίξει με τον Μαξίμοβιτς. Δεν δείχνει παθητικό παίξιμο παντού κανένα από του γιατέ. Και έχουμε ένα εντυπωσιακό γκολ από τον Γιαννόπουλο. Πολύ ωραίο γκολ. Πραγματικά πολύ ωραίο γκολ. Και η ισοφάριση για την ΑΕΚ 8-8. 16,5 λεπτά στο τελικό εδώ στην Πάτρα. Πώς βλέπετε κύριε Κρανάκη τα πράγματα? Δέρμπι περιμέναμε, δέρμπι βλέπουμε νομίζω, έτσι. Ναι, σίγουρα. Ένα παιχνίδι που έχει σας πέσει στο σκορ. Αναμενόμενα, όπως περίμενα, η ΑΕΚ έχει ξεκινήσει και συνεχίζει την 6-0. Ο ΠΑΟΚ παίζει επιθετική άμυνα σε 1-5 με man-to-man το pivot, προσπαθώντας η ΑΕΚ να κόψει δεύτερο pivot, να παίξει λιγάκι χωρίς μπάλα. Πάλι εδώ κερδίζει ο Πετρίδης. Έχει περάσει ο Ασαρίδης θέση του Κολοδημητράκη. Γιώργος Ασαρίδης. Πολύ τη μονάδα για τον Γιάννη Αρβανίδη στη θέση του Πίβοτ. Ο Πάουκ είναι στην επίθεση. Σεβαστίδης. Ξεφεύγει εντυπωσιακά και σκοράρει. Ωραίο γκολ. Τρομερό γκολ από τον Σεβαστίδη. Ηλία Σεβαστίδη 25 ετών. Ύψος 1,94 πρώην παίκτη του Απόλλωνα Καλαμαριάς. Παίζει στον Πάουκ από την περίοδο 2009-2010. Τρίτη χρονιά δηλαδή. Γιαννόπουλος, πέναλτι. Μαρκάρισμα από πίσω, κατάφερε, φέρε το κορμί του μπροστά. Από εκεί πέρα δεν υπήρχαν περιθώρια για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έδωσε και δίλεπτο, δεν προλάβα να δω. Νομίζω λογικά πρέπει να είναι δίλεπτο. Δέχτηκε το ένας εναντίον ενός του Σεβαστίδη που δέχτηκε γκολ η ΑΕΚ, εκμεταλλεύοντας τη γρήγορη σέντρα η ομάδα της ΑΕΚ στις αλλαγές στις τρεις που κάνει ο ΠΑΟΚ. Τους βρήκε ανοργάνωτους στην άμυνα με τις θέσεις τους και έβαλε εύκολο γκολ. Μακαούκας ισοβαρίζει και πάλι. 9-9. 12 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 9-9 εδώ στο Δημήτρη Στόπαλος της Πάτρας. Πετρίδης, Αγγελόφσκι, Τσακίρης. Και πάλι Αγγελόφσκι. Σεβαστίδης, Πετρίδης, Αγγελόφσκι, Τσακίρης. Προσπαθούν να γυρίσουν την μπάλα, Σεβαστίδης χώρο και γκολ. Τρομερό γκολ από τον Σεβαστίδη. 19 ο ΠΑΟΚ μπροστά. Πολύ μεγάλη μέρα ο Ηλίας Σεβαστίδης. Εντυπωσιακό το ξεκίνημά του στο παιχνίδι. Ξεμαρκαρίστηκε άψογα και σκόραρε. Και κάπου αλλάξανε οι παίκτες της άμυνας. Η άμυνα της ΑΕΚ αλλάξανε θέσεις οι παίκτες. Το εκμεταλλεύτηκε και δεν πρόλαβε να βγει ο Βακάλης έξω για να σταματήσει το σουτ από τα 9 μέτρα του Σεβαστίδη. Γιαννόπουλος. Δεν διστάζει καν το σουτ. Αυτή φορά όμως είναι άστοχος. Διαπηρία εδώ του Γιαννόπουλου. Δίνει δυνατότητα στον Πάουκ να ξεφύγει για πρώτη φορά να σκοράρει με δύο γκολ. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Γιαννόπουλος 21 μόλις ετών. Με ύψος 1,91. Δεξιό ίντερ της Ένωσης. Πετρίδης. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Με αντίπαλο τον Μπακαούκα. Αγγελόφσκι. Πετρίδης. Βγάζει για τον Σεβαστίδη. Μαξίμοβιτς έχει πολλά προβλήματα με τον Σεβαστίδη μέχρι στιγμής. Τσακίρης. Πετρίδης, φάουλ από τον Μπακάλι.
Αγγελόφσκι, Σακύρης, Σεβαστίδης, Μετρίδης, φάουλ και από τον Ανασαρίδη, φάουλ. Εδώ ο Σεβαστίδης που έχει δημιουργήσει τα περισσότερα προβλήματα με 3 γκολ μέχρι τώρα στο παιχνίδι στην άμυνα της Ένωσης. Μετρίδης, Σεβαστίδης και πάλι. Ωραία πάσα για τον Κοκόνη, πέναλτι, μαρκάρισμα από πίσω. Το καταλαγίζει αμέσως ο Τζαφερόπουλος και ευκαιρία για τον Πάκου να ξεφύγει με 2 γκολ για πρώτη φορά στην αναμέτρηση. Το κατάφερε νωρίτερα ο Ιάκ, δεν μπορούσε όμως να κρατήσει αυτή τη διαφορά. Ο Πάκου είναι αυτός τώρα που θα δούμε αν θα καταφέρει να σκοράρει από τη θέση του πέναλτι, θα το σακίνει και πάλι. Ο Νίκος Κοκόνης είναι χαρακτηριστική κίνηση που το ξέρουν οι συμπαίκτες του. Είναι δύσκολο να αντιμετωπιστεί στις καστές πάσες. Πιστεύω ότι έχει μεγάλη ευστοχία και επιτυχία. Αλλάζει τερματοφύλακα εδώ ο Γιάννης Αρβανίδης, τον βλέπουμε σε πρώτο πλάνο. Πέρασε ο Καφάτος για πρώτη φορά στη θέση του Κουλούρη. Νάτος εδώ ο Δημήτρης Καφάτος. Έκτος Ολυμπιονίκης, έκτος παγκόσμιος πρωταθλητής. Πραγματικά του κορυφαίου, ίσως ο κορυφαίο τερματοφύλακα στην ιστορία του ελληνικού χάντμπολ. Θα μπορούσε κάλλιστα να χαρακτηριστεί ο τερματοφύλακα τη Ένωση. Εδώ δεν μπορεί πάντως να σταματήσει το Σακύρη. Ο Πάοκ προηγείται 11-9. 10 λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρο. Μπαγκάουκα. Βακάλης. Και πάλι Βακάλης με τον Τζακίρι αντίπαλο. Φάουλ εδώ. Φάουλ που δεν στείλουν οι διαιτητές. Μετράει τον κόλ του Μπακάου. Όχι, πάτησε μέσα από τα 6 μέτρα. Ο Βακάλης παραμένει στο έδαφος. Ο Πάουκ έχει ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Βακάλης ζητεί να μπει ο φυσιοθεραπευτής της ΑΕΚ. Έχει χτυπήσει τη μέση. Βλέπετε εδώ το playmaker της Ένωσης, Θεσσαλονικιός, ο Γιώργος Βακάλης. Βακάλης, ο οποίος είναι 27 ετών, πρώην παίκτης του Φίλιππου Βέριας, του Κιλκής και του Θερμαϊκού, στα 27 του χρόνια. Παραπονιάστηκε τα Χριστούγεννα στη Θεσσαλονίκη. Πάει αυτός να καταλήψει το κλαμπ των Εργέννητων και να περάσει στο κλαμπ των Παντρεμένων. Μάλιστα είναι ένας από τους πιο ευγενείς αθλητές, όπως και τα περισσότερα παιδιά δηλαδή, που αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, είναι κύριοι οι περισσότεροι, ελάχιστες είναι εξαιρέσεις. Μάλιστα παρότι δεν ήταν στην εθνική ομάδα, είχε έρθει τότε στο κατεβόδιο της Εθνικής για ταξίδι στην Κύπρο και στην Βοτζέα Ζεκοβίνη να χαιρετήσει τους συμπαίκτες του. Ήταν τραυματίας τότε. Εδώ ο Βακάλης που σηκώθηκε. Εδώ στέλνει ο Σιετίων. Επαναλαμβάνω, στην πρώτη του χρονιά στον πάγκο του ΠΑΟΚ οδηγεί την ομάδα της Θεσσαλονίκης για πρώτη φορά στην ιστορία της ένα τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Τσακίρης. Αγγελόφσκι, Πετρίδης. Ο ΠΑΟΚ προηγείται 11-9. 9 και 15 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Σεβαστίδης, Πετρίδης, Αγγελόφσκι. Σεβαστίδης. Βγάζει για τον Αγγελόφσκι. Έρχεται να πέσει πάνω τον Γιαννόπλος. Ο Κουλούρης θα βγάλει εντυπωσιακά αυτό το σουτ του Αγγελόφσκι και στερεί την δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Μαξίμοβιτς, βλέπετε το Κοκόνι που μαρκάρει το πλέον και τη Ένωση που μακάλει. Από την περιοχή της Ένωσης. Μαξίμοβιτς δεν μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Η μπάλα θα πει στο δοκάρι και θα φύγει έξω. Παραμένει το 11-9 για τον ΠΑΟΚ. 8 και 40 για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Σεβαστίδης, Πετρίδης, Αγγελόφσκι, Τσακίρης. Γυρίζουν υπομονετικά οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Πάμε να βγάλουμε και το πίβοτ. Κόβει πρόσκαιρα ο Ασαρίδης, η μπάλα μπαίνει στην κατοχή του ΠΑΟΚ. Τσακίρης καταφέρει και παίρνει το φάουλ. Βήματα δίνουν οι δημοσιοποιητές. Βήματα φάουλ. Ναι, πριν έκανε πρώτα το φάουλ και μετά έκανε βήματα και αυτό δεν του άφησε την προσπάθεια. Το πλεονέκτημα. Ναι, ναι. Πετρίδης. Καλή διατησία μέχρι τώρα, δεν έχουμε προβλήματα. Όλα πάνε καλά. Μακάρι να συνεχιστούν όλα έτσι. Αγγελόφσκι. Ωραία πάσα για τον Κοκόνη. Γκολ για τον Κοκόνη. 12-9. Νομίζω, Νίκο, ότι ο Στέλιος, ο προπονητής του ΠΑΟΚ, θέλει να εκμεταλλευτεί το κενό που δημιουργεί η άμυνα της ΑΕΚ με εξόδους στο 3-4 μακριά. Απειλεί, δεν απειλεί ο παίχτης, κόβοντας δεύτερο πίβοτ ή κόβοντας το Τσακίρι ή μπαίνει μέσα το playmaker ο Πετρίδης. Και μαζί με τον Κοκόνη που γνωρίζονται και ψάχνοντας τις καστές πάσεις που σου έχω πει, αντιμετωπίζει λιγάκι πρόβλημα. Βέβαια, αυτό φαίνεται και στο σκορ. 12-9 ο ΠΑΟΚ έχει πάρει διαφορά τριών τερμάτων, είναι μεγαλύτερη μέχρι τώρα στο τελικό. Ακόμα μένουν 7,5 περίπου λεπτά, 7 και 40 για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Τσαούσης,
Γκάζ για τον Μακάλι. Αυτός για τον Γιαννόπουλο. Η μπάλα φτάνει στον Μπακαούκα. Ο Μπακαούκας που είναι επί σειρά, ήταν ο πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Σήμερα δεν έχει καταφέρει να σκοράρει. Δίνει πια αποβολή πάντως εδώ θα κερδίσει η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ θα συνεχίσει τα επόμενα δύο λεπτά με παίκτη λιγότερο. Ο Κεσίδης νομίζω είναι και πάλι αυτός που θα κάνει στον πάγκο. Ο μικρός που είναι δυναμικός παίκτης δεν διστάζει να κάνει και τον φάουλ. Η ΑΕΚ έχει ευκαιρία να μειώσει. Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Τσαούσης. Γιαννόπουλος και πάλι Τσαούσης. Εδώ ο Γιαννόπουλος. Γιαννόπουλος θα κάνει το σουτ. Φάουλ έχουν καταλογίσει οι διαιτητές νωρίτερα. Η κατοχή παραμένει πάντως για την ΑΕΚ. Τσαούσης. Γεργιάδης. Φάουλ εδώ. Πάνω στον Τσαούση. Καταλογίζεται πάνω στον Αποστολίδη. Κατοχή παραμένει στην Ένωση. 7 λεπτά ακόμα. 12-9 πάντα ο Πάκου μπροστά. Γεργιάδης. Για τον Βακάλι, καθώς για τον Γιαννόπουλο που ξεφεύγει. Δεν μπορεί να νικήσει τον τερματοφύλακα τον ΠΑΟΚ τον Γουργούμη. Ο ΠΑΟΚ έχει μια ευκαιρία να ξεφύγει ακόμα περισσότερο. Πετρίδης. Αποστολίδης. Πάντα ο ΠΑΟΚ όταν παίζει 5 με 6 ή μάλλον τώρα συγκεκριμένα. Παρόλο που παίζει με παίκτη λιγότερο, κοιτούσε να εκμεταλλευτεί με εξόδους παγίδες τον Τζακίρι, ο οποίος είναι καλός αμυντικός έξυπνος όπως και ο Αποστολίδης, και και στο κλέψιμο της μπάλας αλλά και στα επιθετικά. Και το κατάφερε την άμυνα. Σεβαστίδης τώρα στην επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Αφήνει για τον Αγγελόφσκι. Το σούτ είναι πολύ αστόχο, αλλά έχουμε φάουλ. Έξι λεπτά ακόμα. Για το πρώτο ημίχρονο, εδώ βλέπετε τον πάγκο του ΠΑΟΚ, υπάρχει σίγουρα ενθουσιασμός. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης προηγείται με 3 τέρματα. Είναι χαρακτηριστικό το πόσο θέλουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μέχρι και ο Μπάνε Πρέλεβιτς πήρε χτες, να ευχηθεί καλή επιτυχία. Τον Αντώνη Σαολίδη, τον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Και γκολ εδώ από τον Τσακίρη, στο πέναλτι που κέρδισε νωρίτερα ο ΠΑΟΚ. 13-9. Στα 4 τέρματα η διαφορά για τον ΠΑΟΚ. Μπακαούκας. Όσο καταφέρνουν οι παίκτες του ΠΑΟΚ, έχουν βγάλει τον Μπακαούκα εκτός παιχνιδιού, δεν μπορεί να σκοράρει ο αρχηγός της Ένωσης. Αυτό είναι πολύ μεγάλο αβαντάζ. Εδώ γίνεται και λάθος μεταξύ Τσαούς και Μπακαούκα. Υπάρχει ένας εκνευρισμός. Νομίζω ο Γιάννης Αρβανίτης δεν θα αργήσει να πάρει time out. Μόνο που για να συμβεί κάτι τέτοιο πρέπει να έχει κατοχή πλέον η ομάδα του. Είναι αυτό που σου είπα, Νίκο, ότι είναι κινητική άμυνα της, του ΠΑΟΚ, παρόλο που παίζουν λιγότεροι. Και σε 6-0 όταν παίζει ο ΠΑΟΚ την ίδια άμυνα, σε 6-0, δηλαδή ότι παίζουν όλοι οι παίκτες, πάλι το δημιουργούνται τις προϋποθέσεις, ειδικά τα διάρκεια τους, να δημιουργήσουν πρόβλημα στον αντίπαλο με παγίδες. Και νομίζω ότι έχει καταφέρει και φαίνεται και στις δύο περιπτώσεις τώρα που έβγαλε τις δύο άμυνες. Ο ΠΑΟΚ είναι πάντα στην επίθεση. 5 και 18 ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. 13-9. Ο ΠΑΟΚ έχει το προβάδισμα. Ο Κόντης πήρε θέση εντός παιδιάς για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αντώνης Κόντης. Αρκετοί κερκυραίοι βλέπω. Ο Κόντης θα παίξει με τον Πετρίδη. Αγγελόφσκι. Τσακίρης. Και πάλι η Αγγελόφσκι. Πετρίδη Σεβαστίδης, συνδυάζονται οι παίκτες του ΠΑΟΚ, ψύγρεμοι. Γυρίζουν την μπάλα, προσπαθούν να βρουν τις ιδεαλικές συνθήκες να επιτεθούν. Αγγελόφσκι και τα από πίσω τρέιλερ. Θα πάρει το φάουλ από τον Τσαούση. Βλέπετε ξανά εδώ το αντικανονικό μαρκάρισμα του Φάνη Τσαούση πάνω στον Αγγελόφσκι. Σεβαστίδης. Αφήνει ωραία για τον Πετρίδη. Αυτός προσποιείται και παίρνει το φάουλ. Εδώ ο Πετρίδης. Θοδωρής Πετρίδης, 25 ετών, 1,85. Ξεκίνησε από τον Διάπο Λίχνης. Και εδώ θα βγάλουν οι παίκτες της Ένωσης. 4,5 λεπτά ακόμα. Μπακάλης. Τσαούσης και πάλι Μπακάλης. Μαξίμοβιτς. Και αυτός δεν έχει βοηθήσει καθόλου. Και μάλιστα αστοχεί και πάλι σε αυτό το σουτ. Δεβιασμένο σουτ. Πολύ γρήγορες επιθέσεις για την ΑΕΚ που δείχνει να έχει χάσει την αυτοσυγκέντρωσή της από το σημείο του παιχνιδιού. Σεβαστίδης. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει τη διαφορά στα 5 τέρματα.
13-9 το σκορ, ακόμα 4 λεπτά για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους. Έχει κάποιο πρόβλημα ο Κοκκόνης στην προηγούμενη φάση και χρησιμοποιεί τώρα τον Κεσίδη και στην επίθεση. Βέβαια, ο Κοκκόνης είναι μια πολύ κοινή μονάδα, κλαίει στον πάγκο, αν γυρίσει η κάμερα να τον δείξει. Εδώ δεν μπορεί ο Κεσίδης όμως, δεν έχει την εμπειρία. Ο Κοκκόνης είναι δακρυσμένος στον πάγκο. Κοιτάει μάλλον αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ο Γιάννης Αρβανίδης καλεί τους παίκτες κοντά του, καθώς βλέπει την ομάδα του να μπορεί να λειτουργήσει έτσι όπως τουλάχιστον επί χάρτου είχε σχεδιάσει το παιχνίδι. Τα πράγματα δεν κυλιάνε για την Ένωση όπως θα ήθελε ο προπονητής, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε αναγκάζεται και καταφέρνει στη λύση του time out. Να πούμε ότι στο χάρτμπολ ο κάθε προπονητής έχει δικαίωμα ενός time out σε κάθε ημίχρονο. Και αυτό συμβαίνει μόνο όταν η ομάδα επιτίθεται, έχει κάποια μπάλα δηλαδή. Έτσι δεν είναι κύριε Καλαδάκη. Να πούμε και τη στατιστική κάρτα, αν και βέβαια δεν μας βοηθάει. Δυστυχώς οι συνθήκες δεν είναι ιδανικότερες, δεν θέλουμε να κρινιάξουμε, αλλά είναι πολύ δύσκολο σε ένα monitor που είναι λίγο μεγαλύτερο από ένα πακέτο τσιγάρα να διαβάσει τόσο κανείς αυτά τα γράμματα. Τα είδατε πάντως εσείς, πιστεύουμε. Εδώ βλέπετε τους παίκτες του ΣΑΕ και να τον δείτε, εδώ είναι οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Ολοκληρώνεται το time out που έκανε χρήση, επαναλαμβάνω, ο προπονητής της Ένωσης. Γιώργος Μαυρόπουλος άκουσε τις οδηγίες του προπονητή της ΣΑΕ και να τις μεταφέρει. Γιώργο. Ζήτησε από τους παίκτες να ακολουθήσουν ένα σύστημα έτσι ώστε να σφίξει η άμυνα του ΠΑΟΚ προς το κέντρο, να μείνουν ελεύθερα τα εξτρέμ και να εκδηλωθούν περισσότερες επιθέσεις από εκεί. Έγινε στην αρχή κάτι που δεν έγινε στη συνέχεια. Ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις και με αυτό το σύστημα θέλει να ξεκλειδώσει τουλάχιστον αυτά τα δύο επιθετικά του που έχει στα εξτρέμ βέβαια. Μακάλης εδώ, φάουλ, καθαρό φάουλ, κερδίζει ο playmaker της Ένωσης, κάτως εδώ, ο Γιώργος Μακάλης, εδώ και εσύ, εκεί τα λένε. Μαξίμοβιτς, Μακάλης Άουσης, και πάλι Μακάλης, και πάλι Μαξίμοβιτς. Ψηλά βλέπετε η άμυνα του ΠΑΟΚ, δυσκολεύεται η ΑΕΚ με αυτό το τρόπο ανάπτυξη, βήματα από τον Άουση, κατοχή γυρίζει και πάλι στον ΠΑΟΚ. Τρία λεπτά ακόμα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. 13-9, το σκόλ έχει κολλήσει εδώ και κανένα τρίλεπτο. Δεν έχουμε γκολ από καμία από τις δύο ομάδες. Ενώ έχουμε και ένα τραυματισμό στην περιοχή της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά είναι παίκτης της Ένωσης αυτός που βρίσκεται κάτω και είναι ο Φάλης ο Τσαούσης. Βλέπετε τον Παύλο Καλυβάτση, τον φυσιοθεραπευτή της Ένωσης και της Εθνικής Ομάδας, να του παρέχει τις πρώτες βοήθειες. Εδώ οι ενωσίτες φίλοι της ΑΕΚ που ήρθαν για να ενισχύσουν την ομάδα τους. Νίκο, νομίζω έχει πρόβλημα στην επίθεση της ΑΕΚ. Παίρνει ένα μεγάλο βάρος στην επίθεση στο ένα συναντίον ενός, επειδή παίζει επιθετικά ο ΠΑΟΚ. Και προσπαθεί να καλύψει την αδυναμία, έτσι. Και να διευκολύνει την ανάπτυξη του παιχνιδιού της. Πιστεύω ότι χρειάζεται και κάποιες άλλες λύσεις. Είτε παίζοντας με ένα δεύτερο πίβοτ, είτε ψάχνοντας περισσότερο με εξτρέμ. Αγγελόφσκι Πετρίδης και πάλι Αγγελόφσκι. Εδώ ο Σκοπιανός, πριν παίκτης του Πανελληνίου. Σεβαστίδης. Παίζει ωραία και ο Κοκκόνης με δύο παίκτες παίρνει πάνω του. Στην άμυνα αφήνει πολλούς διαδρόμους, αλλά η πάσα του Αγγελόφσκι είναι καλή. Παρ' όλα αυτά η κατοχή θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ, καθώς έχουμε φάουλ νωρίτερα στην προσπάθεια που έκανε ο Νίκος Κοκολοδημητράκης. Ξανά ο ΠΑΟΚ, λάθος εδώ όμως, Μαξίμοβιτς. Για να δούμε αν θα μπορέσει να βγάλει εφηλιασμό. Θα φύγει ο Κόντης. Μια φωτοβολίδα εκτοξεύεται. Σκοράρει η ΑΕΚ με τον Κόντι, μειώνει 13-10. Αλλά έχουμε ακόμα μια φωτοβολίδα που εκτοξεύτηκε από τη μεριά των οπαδών της ΑΕΚ, πήγε προς την αντίπαλο πέρα. Διέσχισε όλο το γήπεδο. Και είπαμε, μπορεί η αστυνομία να έκανε έλεγχο, αλλά μόνο έλεγχο δεν ήταν αυτό. Καθώς έχουν πέσει πάνω από 50 φωτοβολίδες μέσα στο γήπεδο. Στις 2 ώρες περίπου που βρίσκομαι εγώ νωρίτερα, τις 3 σημαίες στο γήπεδο. Και δυστυχώς κάποιοι κατάφεραν να περάσουν πολεμικό υλικό, θα λέει κανείς. Και βέβαια να διακινδυνεύεται η ζωή του καθενός. Το Κόνης εδώ κάνει μια τεράστια ευκαιρία, παλαβρύνει πάνω στο δοκάρι. Κουλούρης κάνει την προσπάθεια, αλλά θα κερδίσει το φάουλ από τον Αγγελόφσκι. Η κατοχή θα παραμείνει στην ΑΕΚ. 1,5 λεπτό ακόμα, 13-10 είναι το σκορ.
Κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Είχαμε ένα αντικείμενο στον αγωνιστικό χώρο. Σταμάτησε για λίγο το παιχνίδι. Κόντης για τον Κόκολο Δημητράκη. Κόκολο Δημητράκης, ο οποίος έχει κατακτήσει με τον Δούκα Ντάμπλ. Θα ήθελε σίγουρα και με την ΑΕΚ να πάρει ένα τίτλο. Επέστρεψε και στην εθνική ομάδα πρόσφατα, μετά από μια απουσία περίπου 2 ετών. Μπακάλι για τον Κοκολοδημητράκη, αυτό που λέγαμε νωρίτερα, δεν μπορεί όμως να λυγίσει τον τερματοφύλακα τον Πάκ, τον Γουργούμη, που είναι πάρα πολύ καλός. Κώστας Γουργούμης, 28 ετών, πρώην παίκτης του Εδραμαϊκού, έβγαλε εντυπωσιακά το σουτ του Νίκου Κοκολοδημητράκη. Μαξίμοβιτς. Φάουλ από τον Ζακίρη. 40 δεύτερα ακόμα. Βλέπετε εδώ ξανά, τελευταία φάση το φάουλ του Ζακίρη. Κατοχή παραμένει στην ΑΕΚ. Μπακάλις. Μαξίμοβιτς. Ωραίο γκολ εδώ από τον Νίκο Κοκολοδημητράκη που θα λέει κανείς παίρνει το ύμα του πίσω για το προηγούμενο άστοχο σουτ. Εδώ νικά κατά κράτος τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ και μειώνει για την ομάδα του. Διαφορά πέφτει στα δύο γκολ. Ο ΠΑΟΚ δεν εκμεταλλεύτηκε το πολύ μέτριο δεύτερο δεκάλεπτο της ΑΕΚ στο πρώτο ημίχρονο. Θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα μεγαλύτερη διαφορά. Το σκορ να είναι πάντως τώρα στο 13-11 και όλα όπως δείχνει θα κριθούν στο δεύτερο ημίχρονο για τις δύο ομάδες. Time out από τον Στέλιο Ιετίον. Εννιά δεύτερα ακόμα. Κάνει χρήση του time out ο προπονητής του ΠΑΟΚ. Καθώς η ομάδα του βρίσκεται στην επίθεση και θα θέλει κάποιο σύστημα κομπίνα μάλλον να υποδείξει. Ο Γιώργος Μαυρόπουλος θα ακούσει και βέβαια θα μας ενημερώσει. Αν και είπαμε, απομένουν μόλις 9 δεύτερα για να ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος. Εδώ ο Στέλιος Ιετίων που έχει συνεργάτη τον Κώστα Καγκανά, ενώ βέβαια στον πάγκο της ΑΕΚ που βλέπετε εδώ συνεργάτης του Γιάννη Αρμανίδη, μια μεγάλη μορφή, ένας επίσης σπουδαίος τερματοφύλακας του παρελθόντος, ο Στέλιος Αλεπουδέας. Να εδώ ο Γιάννης Αρμανίδης. Γιώργος Μαυρόπουλος, πολύ γρήγορα Γιώργο. Ο Στέλιος Ιετίων ζήτησε από τους επέκτες του μία επίθεση η οποία να είναι προσεκτική και αν είναι δυνατόν να πάει μπάλα στα χέρια του Αγγελόφσκι. Μάλιστα, Αγγελόφσκι λοιπόν έτσι ώστε να σουτάρει. Ευχαριστούμε Γιώργο για να δούμε. Αγγελόφσκι παίρνει την μπάλα. Πετρίδης κρατάει. Σεβαστίδης κλείνει ωραία ο Μαξίμοβιτς. Δεν προλαβαίνουμε. Τελειώνει ο χρόνος. Ο σκορ του πρώτου ημιχρόνου θα μείνει στο 13-11. Ακόμα 30 λεπτά απομένουν για να δούμε ποια ομάδα θα κατακτήσει τελικά το 30ο. Ενώ σε νεκρό χρόνο έδωσε φάουλο διαιτητής και θα εκτελεστεί βέβαια αυτό. Δυστυχώς, επαναλαμβάνω, έχουν μπει πολλοί άσχετοι μέσα στον αγωνιστικό χώρο και μας κάνουν τη ζωή δύσκολη. Δεν μπορούμε να δούμε από το μόνιτορ. Περιγράφουμε και είπαμε το μόνιτορ είναι πολύ μικρό. Εδώ βλέπετε πάντως πως έχει στηθεί ένα τείχος από τους παίκτες της ΑΕΚ. Έχει πάει εκεί και ο τερματοφυλακάς του ΠΑΟΚ. Εκείνο το εκπληκτικό. Βλέπετε εδώ τον Κώστα Γουργούμη. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Εντυπωσιακό, φανταστικό γκολ από τον Τσακίρη και 4-11 τελικά θα είναι το σκορ. Ο ΠΑΟΚ θα πάει στα πολιτήρια με διαφορά 30 τερμάτων. Εμείς θα πάμε σε διαφημιστικά και θα επιστρέψουμε βέβαια κοντά σας με την έναρξη και πάλι του δευτέρου ημιχρόνου.